Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατέ, και πάλι κοντά σας στο Πρίσμα 95,1, τον ενημερωτικό σταθμό της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Εδώ θα κουβεντιάσουμε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα που προέκυψε, είναι γιατί είναι γεγονός, παρακολουθώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ειδήσεις όπως αυτές κατευθύνονται, είναι να απορεί κανείς πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντί να στηρίζουν την δημοκρατία, διεμβολίζουν τη δημοκρατία. Και είναι γεγονός οι δηλώσεις της κυρίας Κορδέλη, έτσι που πάτε η Χρυσή Αυγή θα φτάσει στο Θεό, και ταυτόχρονα η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει άνοδο της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι γεγονός, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν τόσα προβλήματα και επιμένουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναδεικνύουν τα ζητήματα της Χρυσής Αυγής. Κανείς δεν αντιλέγει ότι πρόκειται περί εγκληματικής οργάνωσης και ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά εν διάρκεια περιπτώσει έχουμε κουράσει τον κόσμο και την κοινωνία και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια άλλη διάσταση. Αυτό είναι, νομίζω, το μήνυμα της σημερινής εξέλιξης όσον αφορά τα δρόμενα στον τύπο. Όμως σας είπα από την αρχή ότι υπάρχει μια εξέλιξη που δεν μπορεί να την προσπεράσει κανείς εύκολα. Είναι μια διεργασία που πολλά χρόνια τώρα επιχειρείται, αλλά τελικά μένουν ατελέσφορες οι προσπάθειες. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια ο Νίκος Ομπίστης, ένας άνθρωπος που μάχεται για την αριστερά και την κέντρο αριστερά τα τελευταία χρόνια με ήθος και με ύφος, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προσθέσει τίποτα άλλο στον Νίκο Μπίστη από έναν άνθρωπο που μάχεται για την κέντρο αριστερά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει στο πρόσωπό του μια ιδιαίτερη αγάπη από τους ανθρώπους τουλάχιστον που γνωρίζω που είναι στο χώρο της ευρύτερης δημοκρατικής παράδειξης. Αυτό λοιπόν επιχειρήθηκε με ένα μανιφέστο που κατέθεσαν 58. Ένας εξ αυτών είναι και ο Νίκος Ομπίστης. Δεν φαντάζομαι ότι τον γνωρίζετε τον Νίκο τον Μπίστη. Είναι ένας άνθρωπος που διετέλεσε και στην κυβέρνηση Σιμίτη, αλλά δεν είναι οι αγώνες του είναι πάρα πολλοί και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ να πω κάτι περισσότερο για τον Νίκο τον Μπίστη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτή τη διεργασία που ξεκίνησε και έχει έναν οραματικό χαρακτήρα, αλλά έχει και κάποιες ενστάσεις. Να καλωσορίσουμε τον Νίκο τον Μπίστη. Καλημέρα σας, κύριε Μπίστη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Κύριε Μπίστη, θέλω έτσι καταρχάς να μας ανοίξετε αυτή τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, την πρόθεσή σας, και γενικότερα για να κατανοήσει ο κόσμος τι θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε μέσα από αυτή τη διεργασία της κέντρο αριστεράς. Ναι, καλημέρα και πάλι. Να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Δηλαδή, νομίζω ότι οι πάντες καταλαβαίνουν σε τι αποσκοπούμε. Η χώρα όποτε δεν είχε μια ισχυρή κεντροαριστερή μεταρρυθμιστική παράταξη που να είναι στο κέντρο του πολιτικού συστήματος και να είναι και ισχυρή ταυτοχρόνως, μπήκε σε περιπέτειες. Αυτό μια ματιά να το δούμε στην ιστορία της είναι προφανές. Και επειδή είμαστε μια χώρα που και δικτατορίας και εμφυλίους έχει και το θλιβερό προνόμιο να έχει το ακρεφνώς ναζιστικό κόμμα, γιατί ακροδεξιά υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά ναζιστές ορκισμένοι μόνο στην Ελλάδα σε αυτή την έκταση, και τώρα που οι μύθοι καταραίουν ότι ο Έλληνας δεν είναι ούτε βίος, ούτε ρατσιστής, ούτε τίποτα, τουλάχιστον μια μερίδα του, που όμως την παίρνουμε στα υπόψη μας, καταλαβαίνουμε ότι πολιτικά η διαμόρφωση του χώρου, της συγκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς είναι σημαντική και για την οικονομία και για τη δημοκρατία. Για να βγούμε σιγά σιγά από το αδιέξοδο στο οποίο για 1500 λόγους που δεν είναι της στιγμής μπήκε η χώρα. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι ότι διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε να συγκροτηθεί αυτός ο χώρος, να κατέβει στις ευρωεκλογές ενιαίως και βέβαια να αποκτήσει ενιαία υπόσταση και να παρέμβει ως τρίτος πόλος στα πολιτικά πράγματα. Ναι. Αυτός ο χαμηλός, όπως λέμε, και ασθενής δικοματισμός που εμφανίζεται, νέος δικοματισμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό ισχυρό δικοματισμό, που με όλα τα κουσούρια ήταν ισχυρός, δεν μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και θα μας βάλει σε περιπέτειες. Άρα αυτός είναι ο άμεσος σοβαρός στόχος, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν κλπ. Αλλά τώρα είναι απολύτως επιτακτικό. Ναι. Υπάρχει έτσι μια διαφορετική τοποθέτηση που λέει ότι
Ναι, μεν η οριοθέτηση του κειμένου σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τον τρόπο, υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη αναφορά, αλλά για το θέμα των ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών δεν υπάρχει οριοθέτηση. Δεν είναι έτσι. Το κείμενο κοιτάει προς τα μπρος. Αν το όσοι ξέρουν να διαβάζουν, ναι, βλέπουν ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η μεταμνημόνιο εποχή. Προφανώς εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα αντιπολιτευτικό. Μια κίνηση, συγγνώμη, και κόμμα δεν θα είναι. Μια παράταξη θα γίνει. Δεν θέλω να κοροϊδέψουμε κανέναν. Λέμε ότι μας ενδιαφέρει η πολιτική σταθερότητα. Το λέμε μέσα. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή με όλες τις αδυναμίες αυτή τη στιγμή σταθεροποιεί την πολιτική κατάσταση και κάνει μια προσπάθεια να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο με όλα τα προβλήματα που ξέρουμε που προκύπτουν με τους δανειστές μας, τις πιέσεις, τις φοβερές οι οποίες υπάρχουν. Αλλά δεν θα κοροϊδέψουμε κανέναν. Εμείς δεν θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση αυτή. Ναι. Εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Όχι, τα λέω αυτά επειδή. Ναι, δηλώσεις... ξέρω την αίσθηση. Ναι, είναι όσοι δεν θέλουν να έρθουν σε αυτήν την υπόθεση λένε μα δεν ασκείται κριτική στην κυβέρνηση. Άλλο το ότι αυτή ήταν στην κυβέρνηση μέχρι πριν από 4 μήνες. Αυτό το έχουν ξεχάσει. Υπάρχει πάντως μια. Δεν θεωρώ ότι αυτές είναι σοβαρές κριτικές. Δηλαδή αυτά είναι προσχήματα τα οποία τα χρησιμοποιούν ορισμένοι γιατί, όπως είπε και ο Σιμίτης, δυστυχώς οι εγωπάθειες, δυστυχώς οι προσωπικές, προσωπικές ας πούμε έτσι, στρατηγικές για ένα διάστημα δημιουργούν προβλήματα. Αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα σαρώθουν όλα αυτά από τη δύναμη των πραγμάτων. Είναι γεγονός πάντως ότι υπάρχει η ανάδειξη ενός κεντρικού προσώπου όπου θα αναλάβει δράση, γιατί στην Ελλάδα είμαστε έτσι, η συλλογικότητα δεν έχει έτσι, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τη μορφή αυτή δηλαδή που θα πάρει, θα δώσει έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Να βρούμε τον έναν και να πάμε λίγο από πίσω του. Βεβαίως η συλλογικότητα και όλο αυτό το μανιφέστο φαίνεται ότι περνάει στις ψυχές των ανθρώπων που είναι στην Δημοκρατική Παράταξη και βεβαίως είναι με τον απόδειο από εδώ και από εκεί και θέλουν πραγματικά το Πασόκ και ο Βενιζέλος γενικότερα. Υπάρχει έτσι μια διάσταση με το πρόσωπο του κυρίου Βενιζέλου. Φαντάζομαι λοιπόν ότι βεβαίως χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει μια κέντρο αριστερά, αλλά εν διάθετη περιπτώσει νομίζω όμως ότι πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά το κεντρικό πρόσωπο. Υπάρχει δηλαδή στις σκέψεις σας? Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ναι. Αυτή η υπόθεση δεν είναι. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί ο κύριος Κουβέλης δεχόταν και ολόκληρη η Δημάρ, γιατί ένα κομμάτι της Δημάρ ήδη είναι μέσα σε αυτή την υπόθεση, ερχόταν και γινόταν ένα άφθεσμα Πασόκ Δημάρ. Αυτό θέλουμε? Σε καμιά περίπτωση. Δεν υπάρχει δυναμική. Το βλέπετε. Ναι, ναι. Θα είναι κάτι καλύτερο από το να κατέβουν χώρια. Εντάξει. Α, εμείς δεν πάμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς πρέπει να δώσουμε μια δυναμική και να δώσουμε ένα χώρο έκφρασης και δημιουργίας και στράτευσης στον ανέστιο αριστερό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε στο Πασόκ ούτε στη Δημάρ. Αυτή η παράταξη, αυτή η νέα ελιά, ας πούμε, η ελληνική ελιά, θα είναι μια καινούρια παράταξη με δυναμική και πέρα από το άθροισμα Πασόκ-Δημάρ. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, υπάρχει ο ένας. Μπορεί να υπάρξει και θα υπάρξει κάποια στιγμή. Εμείς είπαμε συνειδητά να ξεκινήσουμε ανάποδα. Διότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Η εποχή όπου πήγαινε ένας μπροστά και από πίσω πήγαινε ο κόσμος έχουν τελειώσει για τη χώρα. Δηλαδή, εκτός αυτού έχουμε και θετικά παραδείγματα, έχουμε και πολλά αρνητικά παραδείγματα από αυτή την εξέλιξη, από αυτή τη διαδικασία όπου ο ηγέτης τράβαγε τον κόσμο. Το τελευταίο δε διάστημα μόνο αρνητικά είχαμε. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, βεβαίως. Πήγαμε πίσω από ονόματα, διότι ήταν ονόματα. Ναι. Και δεν οδηγήθηκε πουθενά η κατάσταση. Τώρα, πάμε ανάποδα. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα θέσεις. Είδατε ότι κανείς δεν αμφισβήτησε τη σοβαρότητα του κειμένου. Κανείς, πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο. Κανείς δεν την αμφισβήτησε, δεν ήταν ένα κείμενο ιδεών. Είναι ένα κείμενο πολύ συγκεκριμένο που άνοιγε ζητήματα για τον τόπο. Το κατάλαβε ο πολίτης αυτό. Σου λέει εδώ κάτι σοβαρό γίνεται. Βεβαίως δεν αρκεί αυτό. Θα πάμε σε πρώτη φάση μέσα από μια συλλογική ηγεσία και όταν θα φτάσουμε στην διαμόρφωση αυτού του χώρου, την απόλυτη διαμόρφωση αυτού εδώ πέρα του χώρου, γιατί τώρα είμαστε στην αρχή. Ούτε γραφεία δεν έχουμε ακόμα, ούτε τηλέφωνα τώρα.
ο κόσμος μας ψάχνει. Ναι. Όταν θα υπάρξουν οι διεργασίες αυτές προγραμματικού χαρακτήρα, θα δούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, κανένας εκτός από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι φυσιολογικό να το ρωτάνε αυτό, δεν έχει με ρωτήσει ποιος θα είναι επικεφαλής. Οι περισσότεροι μου λένε ναι, κάτι καλό γίνεται και θέλουμε να βοηθήσουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί έχετε δίκιο. Συνήθως ο Έλληνας λέει εντάξει, και ποιος είναι ο Σιδέρης, ο Δωμάζος, ναι, ο... θα βάλει τον γκολ. για να μην πω τώρα άλλα ονόματα που θα βάλει τον γκολ. Λοιπόν, έχει καταλάβει λιγάκι ότι αυτή τη στιγμή εκτός από γκολτζή χρειαζόμαστε και ομάδα. Είναι γεγονός αυτό και είναι γεγονός αυτές οι γενικές αρχές. Βέβαια, ο εγκλωβισμός αυτών των δυνάμεων στη συγκυβέρνηση έτσι δημιουργεί έναν προβληματισμό. Εννοείται του Πασόκ. Βεβαίως. Εντάξει, είναι φυσιολογικό αυτό. Εμείς θα το υπερβούμε αυτό, διότι κάποια στιγμή και το μνημόνιο θα τελειώσει και η πολιτική ζωή δεν πάει έτσι όπως νόμιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι θα γίνει περίπου ας πούμε εξέγερση το Σεπτέμβριο και θα πέσει η κυβέρνηση κλπ. Θα πάνε τα πράγματα σε μια κάποια στιγμή όταν ομαλοποιηθούν τα πράγματα, η αντίθεση ανάμεσα στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς θα επανέλθει μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Να σου το πω κι αλλιώς. Οι Γερμανοί οι σοσιαλδημοκράτες με τους Γερμανούς χριστιανοδημοκράτες κατά πάσα πιθανότητα συγκυβερνήσουν, έτσι δεν είναι? Αυτό έβγαλε το νούμερο. Η εκλογική κατάσταση αυτό έβγαλε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έπαψαν να έχουν τις διαφορές τους, ότι έβαψε η διαφορά κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς. Εδώ στην Ελλάδα φτάσαμε στο χείλος της χρεοκοπίας. Ουσιαστικά η χώρα χρεοκόπησε. Τυπικά όμως, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν χρεοκόπησε. Και βγήκε από εκεί. Τώρα τι θα λέγαμε, ότι να μην συγκροτείται η κυβέρνηση? Ακούω τώρα λιγάκι, ας πούμε, και μια πολιτική εκ μέρους της ηγεσίας, όχι της βάσης και των στελεχών της Δημάρ, κάνει αυτή την κριτική ότι ήσασταν μέσα στην κυβέρνηση. Ναι, βέβαια, παιδιά, αλλά εσείς ήσασταν πριν από 3 μήνες μέσα στην κυβέρνηση. Τώρα θυμηθήκατε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκει πάντως της Δημάρ. Εντάξει, πρόσχημα είναι. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι η πρόσκλησή μας προς τη Δημάρ θα είναι σταθερή και συνεχής. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε, υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, κάποιες αντιρρήσεις. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά, στην Ελλάδα ζούμε. Όμως, είπα, η δυναμική που θα διαμορφώσει αυτή η κίνηση, νομίζω ότι όλα αυτά θα τα σαρώσει. Το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κ. Κωνσταντόπουλος βρίζει την κέντρο αριστερά και βεβαίως απαντήσατε εσείς, δεν ασχολούμαστε με τον κ. Κωνσταντόπουλο. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Τι ακριβώς? Είπαμε ότι έχουμε αποφασίσει. Αυτό διάβασα στο Έθνος. Έχουμε αποφασίσει να μην ασχολούμαστε με υβριστές, αλλά ειδικά όταν ο συγκεκριμένος κύριος ασχολείται μαζί μας και μας λέει αυτά τα οποία μας λέει, δεν στεναχωρούμαστε καθόλου. Μα τώρα με συγχωρείτε, είναι δυνατόν ο Κωνσταντόπουλος να λέει για ανθρώπους που είναι αρχομανείς? Ειδικά ο Κωνσταντόπουλος. Για το όνομα του Θεού. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, λέτε. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Μέχρι και πρόεδρος του Παναθηναϊκού έγινε. Για καθίστε καλά. Δηλαδή, αν είχε πάει ένας άλλος να γίνει πρόεδρος σε μεγάλη ΠΑΕ με τα γνωστά οικονομικά συμφέροντα τα οποία υπάρχουν από πίσω, με τους γνωστούς επιχειρηματίες οι οποίοι είναι από πίσω, και αυτός ήταν πολιτικός, ο οποίος ήθελε να γίνει και πρόεδρος δημοκρατίας. Συμπαθάτε με. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να βγαίνει να λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε εκτός εξουσίας? Ναι. Γιατί η εξουσία δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Ναι. Σε αυτή τη χώρα, να θυμόμαστε, όπως σε κάθε χώρα, η εξουσία έχει πολλά πρόσωπα. Και τις ΠΑΕ, αυτό εννοώ. Ναι. Πέστε μου κάτι, κύριε Βίστη, είναι γεγονός ότι εφόσον ευοδοθούν οι προσπάθειές σας, και νομίζω εγώ τουλάχιστον, όπως αντιλαμβάνομαι, ο κόσμος είναι μετέωρος, προσπαθεί να αγκιστρωθεί, γιατί βλέπει ότι με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι μεν από αντίδραση θα πάω και τα λοιπά, γιατί σε όλα λέει ναι, αλλά εν διάφτη περιπτώσει δεν εμπιστεύεται. Εσείς μάλλον μιλάτε με έτσι η άποψη, η πολιτική που διατυπώνεται είναι έτσι επί της ουσίας. Μιλάτε για τα επαρκτά ζητήματα και νομίζω έτσι δεν φλιαρείτε γενικά και αόριστα. Αυτό, αν πραγματικά γίνει στην πράξη και πάει καλά αυτή η διαδικασία, πιστεύετε ότι στις ευρωεκλογές αυτός ο ενιαίος σχηματισμός θα κατέβει και μετά θα μετεξελιχθεί στην ΕΛΙΑ ή γενικότερα σε ένα κόμμα που πραγματικά θα θέσει αυτές τις βάσεις για την κεντροαριστά? Αυτό πιστεύω θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας που ξεκινήσατε. Ναι, θα προχωρήσουμε. Την ΕΛΙΑ θα τη φτιάξουμε τώρα. Δηλαδή τα κόμματα, οι κινήσεις, ήδη βλέπετε 4 μικρότερες μεν, αλλά υπαρκτές κινήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς έχουν δηλώσει ότι θα
ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Μία Πέμπτη επίσης του κυρίου Μόσχελου είπε ότι θα συμβάλλει στη συζήτηση αυτή. Μαζεύεται ο κόσμος σιγά σιγά. Και βέβαια το κυρίως, σας είπα, οι πολίτες οι ίδιοι. Θα πάμε στις ευρωεκλογές, δύσκολες ευρωεκλογές, όχι μόνο για την Ελλάδα. Για όλο το ευρωσκεπτικισμός έχει ανέβει πάρα πολύ και όλοι περιμένουν στην Ευρώπη ότι η καινούργια Ευρωβουλή θα έχει πολλά μέσα φαινόμενα σαν και αυτά που ζούμε στη δική μας χώρα, ίσως πιο μετρημένα βέβαια, αλλά θα είναι μια Ευρωβουλή πολύ πιο ευρωσκεπτικιστική από αυτή που έχουμε σήμερα. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν εμείς θα σηκώσουμε έναν άχωμα. Θα πούμε ότι εδώ πρέπει να συγκεντρωθεί ο κόσμος της λογικής, της μετριοπάθειας, του ρεαλισμού και να... δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό έτσι όπως πηγαίνουν τώρα τα πράγματα. Πάντως θα ήταν μια συμβουλή, θέλω να δώσω, να μην τα περιφερειακά όργανα να μην είναι εξαρτώμενα από οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Θα πρέπει να στηθεί ένα καινούριο σκηνικό. Προφανώς, τι πάνε πει του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Δεν είναι, οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, δεν είναι η καλύτερη. Λοιπόν, και ούτε αλίμον, γι' αυτό σας είπα, αν αθρίζαμε δύο αρνητικά, δεν θα βγάζαμε τίποτα. Ναι. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟ και της ΔΗΜΑΡ να συμμετάσχει, αλλά οι επιτροπές πρωτοβουλίας οι οποίες θα γίνουν σε όλη τη χώρα και οι θεματικές κινήσεις οι οποίες θα γίνουν σε όλη τη χώρα, το βασικό είναι κατά πλειοψηφία να είναι κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟ και τη ΔΗΜΑΡ. Ναι. Αυτό δεν διατάσσεται. Θα γίνει όμως. Ναι. Το βλέπω εγώ από τον κόσμο ο οποίος έρχεται. Πάνω από 50-60% είναι κόσμος που δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ. Έχετε και μια διέστηση πολιτική, φαντάζομαι. Αλλιώς δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, δεν έχει και νόημα, ναι. Δεν έχει και νόημα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, τώρα τι να κάτσουμε να ενώσουμε τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΔΗΜΑΡ στην Πρέβεζα. Ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω και καταρχάς. Ναι, υπήρχε μια έτσι διάχυτη άποψη στην κυβέρνηση ότι αν ξεπεράσουμε τον κάβο του Δεκεμβρίου απεργιακές κινητοποιήσεις και τα λοιπά. Βεβαίως τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός με την σχέση της Ευρώπης με τη χώρα. Τα αντιλαμβάνεστε, τα γνωρίζετε. Υπάρχει κίνδυνος για την προοπτική αυτής της κυβέρνησης ή μπορεί να πάμε σε εκλογές? Νομίζω. Δεν το βλέπω. Ούτε εκλογές βλέπω, ούτε τίποτα. Θυμάστε ότι κάθε λίγο και λιγάκι, βέβαια αυτό είναι μια ευθύνη και των Ευρωπαίων εταίρων μας, οι οποίοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται τι τραβάει αυτή η χώρα. Ας πούμε, ναι μεν βοηθήσανε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι βοηθήσανε. Τώρα όλα αυτά ότι θα μπορούσαμε να βρούμε λεφτά από αλλού, θα τα βρίσκαμε από τους Ρώσους, τους Κινέζους, από τα Νεφελίμ, από τους ψεκασμένους και όλα αυτά, πήγανε στην πάντα μετά το φιάσκο στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε φθηνότερη δανειοδότηση από αυτή που παίρνουμε σήμερα στον κόσμο, δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, η γραφειοκρατία των Βρυξελών έδειξε σε ορισμένα ζητήματα ότι πάτησε πάνω στα δικά μας λάθη που κάναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάτησε μέσα σε εισαγωγικά και τον κόσμο εδώ πέρα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει. Πειραματώζω, λένε πολύ η Ελλάδα. Ναι. Ένας ψύχραιμος ξέρει βέβαια ότι όλα αυτά θα υπάρχουν, είναι στάσεις, εντάσεις. Το βασικό, η βασική εικόνα όμως μετράει. Και βέβαια ο άλλος όταν πιέζεται δεν το καταλαβαίνει, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει πού θα ήταν η χώρα αν δεν είχαν γίνει και αυτά που γίνανε τώρα. Θα ήμασταν σε καταστάσεις τριτοκοσμικές. Λοιπόν, σιγά σιγά η χώρα συμμαζεύεται. Σιγά σιγά η χώρα συμμαζεύεται. Δεν βλέπω καμία, καταρχήν δεν βλέπω λαϊκή εξέγερση. Ναι. Για να, πώς το λένε αυτό, αυτό που έλεγε ο Τσίπρας, ότι τέλη Σεπτεμβρίου περίπου με τα σχολεία, με τις τροπές στις γειτονιές και λοιπά θα καταρρεύσει η κυβέρνηση. Δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Πουθενά. Δεύτερον, εκλογές είναι παρανοϊκό και αν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία το σκεφτόντουσαν, φαίνεται ότι το ξέχασαν, ελπίζω, και φαίνεται, ήταν κατηγορηματική και η δήλωση του Πρωθυπουργού. Δεύτερον, αρχίζει η ελληνική προεδρία. Ξέρετε, ναι. Δεν είναι και είναι, ναι, αδιανόητο. Χώρα η οποία είναι υποπίεση, έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάει να κάνει και εκλογές αυτά. Δεν γίνονται. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν μήνες μπροστά, αξιοποιήσιμοι για τη χώρα και το βασικό, και αξιοποιήσιμοι και για εμάς στην κεντροαριστερά. Να έχουμε λίγο χρόνο να ετοιμαστούμε. Όσο ό,τι αφορά την Πρέβεζα, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να σε υποδεχθώ εδώ. Ο αγαπημένος μου προορισμό
σας παρουσίασα και το βιβλίο μου πριν από καιρό. Είναι έτσι με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Βίστη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια.